Θα μείνουμε στην διεθνή επικαιρότητα. Θα περάσουμε να συζητήσουμε μια σειρά θεμάτων που αφορούν τον δύσκολο χειμώνα που περιμένει η Ευρώπη. Με τον κύριο Σωτήριο Ντάλη, είναι αναπτυσσόμενος καθηγητής διεθνών σχέσεων στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Καλησπέρα κύριε καθηγητά, ευχαριστώ για τον χρόνο σας. Καλησπέρα, ευχαριστώ για την πρόσκληση. Επιλέξαμε ως τίτλο συζήτησή μας «Ο δύσκολος χειμώνας της Ευρώπης», γιατί παίρνουμε τέτοια μηνύματα και από ειδικούς και από ανθρώπους της αγοράς. Αυτό που δεν γνωρίζει κανείς είναι το πόσο δύσκολα μπορεί να γίνουν τα πράγματα, έτσι. Έχετε δίκιο, θα είναι ένας δύσκολος και καθοριστικός χειμώνας. Σήμερα είχαμε όμως ένα αισιόδοξο μήνυμα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, όπου, αν διάβασα καλά, η αρμόδια επίτροπος μας ενημέρωσε πως τα αποθέματα του φυσικού αερίου έχουν ξεπεράσει το 80% του στόχου που είχαμε. Αυτό είναι ένα αισιόδοξο μήνυμα. Σημαίνει ότι δουλέψαμε αρκετά καλά, προκειμένου να απαντήσουμε σε αυτή την εργαλειοποίηση του φυσικού αερίου που γίνεται από την πλευρά της Ρωσίας. Νομίζω πως αν δεν μειωθεί άλλο η συνοχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και δεν νομίζω πως θα συμβεί αυτό στους επόμενους μήνες, ό,τι κακό είχε να μας βρει, μας βρήκε. Η Ιταλία έχει βυθιστεί σε μια πολιτική κρίση. Η Βουλγαρία επίσης βρίσκεται σε μια περίεργη περίοδο. Νομίζω ότι οι υπόλοιπες χώρες συντονίζονται αρκετά καλά και θα βρούμε το βηματισμό μας, προκειμένου ο χειμώνας να μην είναι τόσο ζωφερός όσο τον φανταζόμαστε. Μακάρι να μην ακολουθηθεί η πορεία ενεργειών που είδαμε την περσινή χρονιά, όταν ακούγαμε στην αρχή της κρίσης από τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ότι θα υπάρχει μια κοινή γραμμή, ένα μέτωπο ενάντια στα προβλήματα, και στην δύσκολη στιγμή έγινε αυτό που πολλοί περίμεναν, η κάθε χώρα προσπάθησε να σώσει τον εαυτό της, ας πούμε, επιτραπεί ο όρος. Ναι, έχετε δίκιο. Στην κρίση αυτή την ενεργειακή, η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν κατάφερε να απαντήσει με τον ίδιο τρόπο όπως απάντησε στην κρίση της πανδημίας, όπου εκεί καταφέραμε σε μικρό χρονικό διάστημα να απαντήσουμε, γιατί πρώτον εντοπίσαμε τον εχθρό, τον προσδιορίσαμε και βρήκαμε το κατάλληλο αντίδοτο, που ήταν το εμβόλιο, και μάλιστα ήταν το ευρωπαϊκό εμβόλιο, όπως γνωρίζουμε. Επομένως, εκεί σε μια πρώτη φάση η Ευρώπη έψαχνε τον βηματισμό της, αλλά τον βρήκε με, θα λέγαμε, ιδιαίτερα αποτελεσματικό τρόπο. Εδώ η συνοχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης δοκιμάστηκε και δοκιμάζεται ακόμα, γιατί η εργαλειοποίηση του φυσικού αερίου γίνεται με έναν τρόπο ιδιαίτερα αποτελεσματικό από την πλευρά της Ρωσίας και αρκετά καλά μεθοδευμένα, θα έλεγα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση ευνηδιάστηκε εν μέρει από αυτόν τον πόλεμο. Περισσότερο. Γιατί όμως, κύριε καθηγητά, γιατί ευνηδιαστήκαμε? Δεν περιμέναμε ότι θα εργαλειοποιήσει η Ρωσία τα όσα είχε στα χέρια της σαν εργαλεία? Δεν γνωρίζαμε ότι η ενεργειακή ισορροπία είναι εξαιρετικά ευαίσθητη, εύθραυστη από τα προηγούμενα χρόνια, προ-πολέμου ακόμα? Κοιτάξτε, οι περισσότερες χώρες αυτό το είχαν εντοπίσει και το είχαν αντιμετωπίσει. Δυστυχώς, η μεγαλύτερη οικονομία της Ευρώπης, η Γερμανία, είχε πιστέψει σε μια λανθασμένη στρατηγική. Είχε κάνει μεγαλύτερη εμπιστοσύνη στην Ρωσία από αυτή που της άξιζε. Ο μεγάλος χαμένος από αυτή τη μεγάλη κρίση είναι κυρίως η Γερμανία, η οποία πιέζεται περισσότερο από όλες τις άλλες χώρες. Είχε επενδύσει στο φυσικό αέριο με τον τρόπο που όλοι γνωρίζουμε, με έναν τρόπο που δημιουργούσε ένα μονοπόλιο και μια μοναδική, θα έλεγα, εξάρτηση της χώρας αυτής από την Ρωσία. Ήταν ένα τεράστιο στρατηγικό λάθος, το οποίο βέβαια έχει βάθος χρόνου τουλάχιστον 30 ετών και το χρειάζονται τουλάχιστον οι δύο προηγούμενοι καγκελάροι, η κυρία Μέρκελ και ο κύριος Σρέντερ. Όμως είδαμε ότι με εντυπωσιακό τρόπο και με τεράστιο κόστος άλλαξαν πολύ γρήγορα στάση. Βλέπουμε μια Γερμανία να ενηλικιώνεται και πολιτικά, να αναλαμβάνει ρόλους που δεν τους είχαμε φανταστεί το προηγούμενο διάστημα, και βλέπουμε μια Γερμανία έτοιμη να συμμετέχει και σε μια ευρωπαϊκή άμυνα. Οι πρόσφατες δηλώσεις του καγκελαρίου Σόλτς, ο οποίος δεν μας έχει συνηθίσει σε φλιαρίες, είναι μάλλον ένα σιωπηλός καγκελάριος. Η ομιλία του στο Πανεπιστήμιο του Καρόλου στην Πράγα ήταν πολύ σημαντική, γιατί ουσιαστικά μας εξήγησε και περιέγραψε την γεωπολιτική ενηλικίωση της Γερμανίας. Μια Γερμανία η οποία προτείνει πλέον ένα ευρωπαϊκό αμυντικό σώμα, ένα σώμα ταχείας αντίδρασης,
μίλησε για μια ευρωπαϊκή ομπρέλα αεράμινας. Όλα αυτά είναι πάρα πολύ σημαντικά, ξέρετε, και έχουν και εξαιρετικό ενδιαφέρον και για τη χώρα μας. Επομένως, η Γερμανία με μεγάλο κόστος κάνει αυτή τη μεγάλη στροφή προς την πολιτική ενοποίηση της Ευρώπης. Πρέπει να το επισημάνουμε και να θεωρήσουμε ότι είναι κάτι πολύ σημαντικό. Εν μέρει το χρωστάμε στον πόλεμο της Ρωσίας στην Ουκρανία. Τα σύνορα της Ελλάδας είναι σύνορα της Ευρώπης και δυστυχώς παρά τις προσπάθειες της χώρας μας να διεθνοποιήσει κάποια ζητήματα όπως οι κινήσεις της Τουρκίας, στο τέλος της μέρας υπήρχε η αίσθηση ότι όποια βοήθεια δεν θα ερχόταν, τουλάχιστον σε διπλωματικό επίπεδο. Κοιτάξτε, το ζήτημα της ευρωπαϊκής αλληλεγγύης είναι ξεκάθαρο. Είναι ξεκάθαρο πλέον από όλες τις χώρες και κυρίως από εκείνες τις χώρες που δίνουν το στίγμα των μεγάλων ευρωπαϊκών αλλαγών, και εννοώ τη Γαλλία και τη Γερμανία. Η Τουρκία ενοχλείται από αυτή την πραγματικότητα. Είναι ένα ζήτημα που την ενοχλεί και αρνείται να το καταλάβει και να συνειδητοποιήσει ότι είναι κάτι το αυτονόητο η Ελλάδα να έχει την ευρωπαϊκή αλληλεγγύη, και φάνηκε αυτό πάρα πολύ έντονα από την πρόσφατη επίσκεψη της Γερμανίδας Υπουργού Εξωτερικών, της κυρίας Μπέρμποκ, στην Αθήνα και στην Άγκυρα, όπου μίλησε ξεκάθαρα για τα εξωτερικά ευρωπαϊκά σύνορα. Αυτό η Τουρκία δεν μπορεί να το καταλάβει, γιατί δεν έχει καταλάβει τι είναι η ευρωπαϊκή ενοποίηση. Και είναι κρίμα, γιατί πριν από κάποια χρόνια μας έλεγε πως πίστευε στην ευρωπαϊκή προοπτική. Προφανώς ή μας κορόιδευε ή εμείς άλλα καταλαβαίναμε. Κάτι ακόμα, κύριε καθηγητά, αναφερθήκατε σε δύο χώρες στις οποίες ήθελα και εγώ να αναφερθώ, Ιταλία, Βουλγαρία, και επειδή λένε ότι ενός κακού μύρια έπονται, θεωρείτε πως μπορεί να έχουμε πολιτικές εξελίξεις σε κάποιες χώρες λόγω της πίεσης που φέρνει η οικονομική και ενεργειακή κρίση, από την άνοδο της ακροδεξιάς μέχρι την πολιτική αστάθεια σε κάποια κράτη? Ναι, δείτε, βιώσαμε ένα καλοκαίρι αρκετά έντονο, το οποίο χαρακτηρίστηκε από μια αλληλουχία κρίσεων. Είχαμε την πανδημία, είχαμε την ξηρασία, είχαμε πυρκαγιές, είχαμε βεβαίως τον πόλεμο στην Ουκρανία. Ο πρόεδρος Μακρόν μίλησε για την ανάγκη ενότητας απέναντι στο τέλος της αυθονίας και της ευημερίας και των βεβαιοτήτων. Η Ιταλία δυστυχώς κατρακύλησε σε μια κρίση πολιτική. Δεν στήριξε όπως θα έπρεπε την κυβέρνηση Ντράγκη. Και αυτή τη στιγμή βλέπουμε τους λαϊκιστές και την ακροδεξιά να εμφανίζονται ως ο ισχυρός πόλος, ο οποίος πιθανότατα θα μπορεί να κερδίσει και τις ερχόμενες εκλογές. Η Βουλγαρία είναι κάτι διαφορετικό. Είναι μια άλλη διαφορετική κρίση. Μας αφορά όμως, γιατί είχαμε εξαιρετική συνεργασία με τη γειτονική χώρα στο ενεργειακό. Προέκυψε μια κρίση όπου η κυβέρνηση κατέρευσε και ο φιλορώσος πρόεδρος τοποθέτησε έναν φιλορώσο προσωρινό πρωθυπουργό. Μία από τις πρώτες δηλώσεις αυτού του κυρίου ήταν ότι δεν θέλει καμία συνεργασία με τον αγωγό που ξεκινάει από την Αλεξανδρούπολη και θα τροφοδοτούσε με φυσικό αέριο την γειτονική χώρα, η οποία ήταν από τις πρώτες χώρες που δέχτηκαν τα αντίπεινα, θα έλεγα, από την πλευρά της Ρωσίας. Και θα ισχυροποιήσει την χώρα μας διπλωματικά. Μάλιστα. Πως προβλήματα αντιμετωπίζει και η Φιλανδία από αυτή την ιδιότυπη επίθεση που δέχεται η μαχητική πρωθυπουργός της Φιλανδίας, η οποία θέλησε και πολύ καλά έκανε να εντάξει τη χώρα της στην Ατλαντική Συμμαχία. Θεωρείτε πως είναι πολιτική η δίωξη, έτσι, η οποία παρουσιάζεται σαν σκανδαλοθυρική? Κοιτάξτε, βεβαίως και είναι μεθοδευμένη η επίθεση που δέχεται. Πλέον όλο και περισσότερο στοιχεία βλέπουν το φως της δημοσιότητας. Εξάλλου είναι γνωστό αυτό. Ο πρόεδρος Μακρόν σε μια πρόσφατη παρέμβασή του στο Αλγέρι, σε πρόσφατη επίσκεψή του στην Αλγερία, μίλησε για μια μεθοδευμένη επίθεση παραπληροφόρησης που γίνεται στην Ευρώπη, στο εσωτερικό των Ευρωπαϊκών Δημοκρατιών και ιδιαίτερα στη Γαλλία, και αναφέρθηκε συγκεκριμένα στη Ρωσία και στην Κίνα. Βεβαίως δεν ξέχασε να αναφερθεί και στην Τουρκία, την οποία θεωρεί υπεύθυνη για τις μεθοδευμένες επιθέσεις που δέχεται το κοσμικό κράτος στη Γαλλία. Κύριε καθηγητά, ευχαριστώ θερμά για τον χρόνο σας. Εύχομαι καλή συνέχεια και ελπίζω να τα ξαναπούμε στο μέλλον. Καλό απόγευμα.